του Καλλιδιώτη Ναφαρή, Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο άνθρωπος σε όλους τους διδάσκων τους λαούς πώς οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι. Ο Καλλιδιώτης Ραφαήλ είναι υποψήφιος διδάκτορ γεωπολιτικής, πολιτικός αναλυτής της εφημερίδας Δημοκρατία Εστία, είναι συντονιστής της δεξαμενής και άψιος δίκτυο Ελλήνων συντηρητικών και συντηρητής του διαδικτυακού καναλιού Right to the Bow. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιδήμαρχε, πρώην Δήμαρχη, αντιστράτηγε, ταξίαρχε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού, το Διεθνές Ίδρυμα Κοινού Πολιτισμών για τη σημερινή διοργάνωση της εκδήλωσης. Θέλω να ξεκινήσω αυτή την ομιλία με μια προσωπική μαρτυρία. Όταν ήμουν μικρός, όπως νομίζω και πολλά παιδιά, θαμπωνόμουν από τα φανταχτερά ηρωικά κατορθώματα. Ποιο παιδάκι δεν θαύμαζε τον ανίκητο Αχιλλέα? Ποιο παιδάκι δεν ενθουσιάστηκε με την ηρωική αντίσταση μέχρι Εσχάτων των 300 του Λεωνίδα? Ποιο παιδάκι δεν σκέφτηκε τον εαυτό του λίγο ως Μέγα Αλέξανδρο να κατακτά τον έως τότε γνωστό πολιτισμικά κόσμο? Η ιστορία της αρχαίας Ελλάδος είχε μια διαφορετική έγνοια. Γυαλίζει περισσότερο, τόσο επειδή έχουν περάσει 2.000 και χρόνια από τότε, όσο και για κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Στην αρχαία Ελλάδα ήμασταν εμείς που κυριαρχούσαμε στον τότε γνωστό κόσμο. Πράγμα που συνειδητοποιήθηκε από την απόκρουση και νίκη έναντι μιας αχανούς αυτοκρατορίας, όπως ήταν η Περσική, και που επισφραγίστηκε όταν την κατακτήσαμε. Όσο περνούσαν τα χρόνια όμως, όσο μεγάλωνα και αντιλαμβανόμουν την έννοια του χρόνου και τη φθαρτότητα της ύλης, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα ότι η επανάσταση του γένους ήταν ένα ανεπανάληπτο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Είναι το γεγονός. Είναι η επανάσταση. Τα τύμπανά της ηχούσανε συνωμοτικά για να αναστηθεί το ιστορικότερο έθνος της Οικουμένης. Και είναι τόσο εκπληκτικό αυτό το κατόρθωμα, όχι επειδή το λέω εγώ ή επειδή νικήσαμε μια τεράστια αυτοκρατορία μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, που φυσικά δεν περνούσαμε καθόλου καλά με τους Τούρκους, αλλά επειδή καταφέραμε να ελευθερωθούμε σε ένα από τα σημαντικότερα γεωπολιτικά σημεία του πλανήτη, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Την περιοχή εκείνη που ξεσπάνε οι φιλοδοξίες των μεγάλων δυνάμεων, ώστε καμία να μην ελέγχει το πέρασμα. Αυτό όμως για να καταστεί εφικτό, χρειάστηκαν πολλά γεγονότα να συμβούν ταυτόχρονα. Πολύ συσσωρευμένη ενέργεια που να έχει περαστεί από γενιά σε γενιά. Και μπορούμε να διαφωνούμε με τις ώρες για το ποιο από αυτά ήταν το σημαντικότερο. Ήταν η σύσταση της Φιλικής Εταιρείας? Ήταν η κατάλληλη στιγμή μετά τη λήξη των Ναπολεόντιων πολέμων? Ήταν η ώρα του μεγάλου ασθενούς, όπως λέγανε τότε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να αποσυρθεί από την παγκόσμια σκακέρα? Μπορούμε να συζητούμε επί ώρες για τα ξεχωριστά γεγονότα, για τις διπλωματικές διεργασίες και τις αμέτρητες συγκρούσεις των μεγάλων δυνάμεων μέχρι να φτάσουμε στο γεγονός. Από όλα αυτά, όμως, μπορούμε όλοι ανεξαρτήτως να συμφωνήσουμε σε μία αλήθεια που δεν επιδέχεται αμφισβητήσεως. Χωρίς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, η Επανάσταση θα είχε αποτύχει. Μπορεί να μην έχει μείνει στην παγκόσμια μυθοπλασία σαν τον Αχιλλέα, μπορεί να μην είχε τη φυσική Ρώμη και την τρομακτική όψη του βασιλιά Λεωνίδα, μπορεί να μην έγινε ταινία στο Χόλιγουντ, όπως ο Αλέξανδρος. Αλλά εάν κλείσουμε όλοι τα μάτια μας αυτή τη στιγμή και αναλογιστούμε ποια ιστορική φιγούρα, πατρική, αισθανόμαστε πιο κοντά μας, πολύ εξημών θα συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η φιγούρα είναι του γέρο του Μουριά. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης άνοιξε τα μάτια του με τρόπο που θα ζούσε όλη του τη ζωή, περιπετειωδώς. Η μητέρα του το γέννησε κάτω από ένα δέντρο. Έτρεχε, ξεριζωμένη από την νηστεία της στο Λιμποβίση, για να γλιτώσει από τη μανιώδη εκδικητικότητα των Τούρκων επέκεινα της αποτυχίας των Ροντζοφικών. Ο Κολοκοτρώνης καταγόταν από μια σπουδαία γενιά ανυπόταχτων ηρώων. Ήταν εγγονός του Γιάννη Τσεργίνη, που ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε το επώνυμο Κολοκοτρώνης,
ο οποίος βρήκε φρικτό και μαρτυρικό θάνατο από τους Τούρκους, που πριν τον απαγχωνίσουνε, τον ακροτηρίασαν. Ήταν γιος του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη, ο οποίος ήταν αρχηγός σώματος κλεφτών στην Πελοπόννησο. Ο Κωνσταντής συμμετείχε ενεργά στα οργανωτικά το 1770, διακρινόμενος ως φλογερός πολεμιστής στα Τρίκοφα Αρκαδίας. Αναγκάστηκε προσωρινά να συμμαχίσει με τους Τούρκους για να διώξει τους Αλβανούς που λιμένονταν όλη την Πελοπόννησο. Μόλις επετεύχθη ο στόχος αυτός, Τούρκοι και κλέφτες επανήλθαν στην προτέρα κατάσταση έχθρας και έτσι οι Τούρκοι τους πολιορκούσαν επί 12 ημέρες σε ένα πύργο όπου είχε οχυρωθεί στην Καστάνιτσα. Λέγεται ότι σε αυτή τη σκληρή πολιορκία πολέμησε και ο ίδιος ο μικρός ο Θοδωράκης σε ηλικία μόλις 10 ετών. Τη 12η μέρα σε απόπειρα εξόδου σκοτώνεται ο πατέρας του Κωνσταντής Κολοκοτρώνης μαζί με τα δύο αδέρφια του, Αποστόλη και Γιώργο. Η μητέρα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Τζατζιά ή Ζαμπία κατά άλλους, γλιτώνει μαζί με τον ίδιο τον Θόδωρο και τα αδέρφια του. Στα απομνημονεύματά του, ο Κολοκοτρώνης γράφει: «Από τα 1553 όπου εφάνισαν εις τα μέρη μας οι Τούρκοι, οι πρόγονοι μου ποτέ δεν τους αναγνώρισαν, αλλά ήσαν εις αιώνιον πόλεμο. Από τα ορλοφικά, δηλαδή περί το 1770, ως το 1821, σκοτώθηκαν στις σειράξεις με τους Τούρκους 70 Κολοκοτρωνέοι. Μπροστά στα μάτια του είδε τον αδερφό του Γιάννη να σκοτώνεται από τουρκικό βόλι, ενώ αυτός βρισκόταν στον απέναντι λόφο χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα. Ο ήρωας της Επαναστάσεως λοιπόν δεν προκύπτει έτσι ξαφνικά. Είναι το αποτέλεσμα του συνόλου των πράξεων αντίστασης 7 γενεών Κολοκοτρωνέων που αρνούνταν να προσκυνήσουν τους Τούρκους. Αυτή η παράδοση τον οδήγησε να διάγει και τέτοιο βίο, ανυπόταχτο. Το 1806, κυνηγημένος και προδομένος από τον συμπέθερό του, τον Δουκάκη, αναγκάζεται να εγκαταλείψει το φυσικό του χώρο, τον Μοριά. Του στήχησε αυτό. Ήτανε η μοίρα του όμως. Διότι στα χρόνια εκείνα που κατέφυγε στη Ζάκυνθο, συνετελέστη μια επανάσταση πριν την επανάσταση του γένους. Και αυτή δεν ήταν άλλη από την εσωτερική ζήμωση του Κολοκοτρώνη, όπου από φυσικός ηγέτης μετετράπη σε πατέρας του έθνους. Στη Ζάκυνθο συνεδέθη με δύο άνδρες που συνετάραξαν τον ψυχισμό του. Ο ένας ήταν ο ποιητής Μαρτελάος. Συναισθανόμενος ο τελευταίος τη σπουδαία προσωπικότητα του Κολοκοτρώνη, κάθε φορά που τον προϋπαντούσε, αναφωνούσε: «Προσκυνώ την Ελλάδα, φιλώ το χέρι της ελευθεριάς της». Μέσω του Μαρτελάου γνώρισε τον αρχαίο κόσμο και συναισθάνθηκε τη συνέχεια ενός ιστορικού έθνους, όπως το ελληνικό. Αλλά ταυτόχρονα, όπως λέει και ο Τερτσέτης, δεν μετεμορφώθη από Θεόδωρος σε Σόλωνα ή Επαμεινόντα. Είχε αρκετό νου και πατριωτισμό, δια να μην στέρξει εις την μεταμόρφωση. Είχε και υπόλοιψε εις το βάπτισμά του, διότι ήταν βαθύτατα χριστιανός. Γι' αυτό και αργότερα, όταν κατατάχθηκε στο αγγλικό εκστρατευτικό σώμα, όπου έφτασε μέχρι το βαθμό του μαγιόρου, major, ή τι, ταγματάρχης, φορούσε μια περικεφαλαία. Στην περικεφαλαία αυτή, σύμβολο ενώσεως της αρχαίας Ελλάδος με τη νέα που ήθελε να αναγεννηθεί, υπήρχε και ένα σταυρός. Κατά τη δική μου εκτίμηση, ο σταυρός αυτός, εκτός από τη βαθιά πίστη του Κολοκοτρώνη, συνεβόλιζε και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στο αγγλικό εκστρατευτικό σώμα διδάχθηκε τακτικές σύγχρονες για τη φύση του πολέμου, η οποία είχε μετεξελιχθεί εξαιτίας των Ναπολεόντιων πολέμων. Τις γνώσεις που απέκτησε από 14 χρονών αμούστακο παιδάκι στον κλεφτοπόλεμο, τις συμπλήρωσε με γνώσεις περί του σύγχρονου τακτικού πολέμου. Μέντορας του, ο δεύτερος άντρας που τον ενέπνευσε, ο Άγγλος συνταγματάρχης Τζορτζ. Η εκτίμηση ήταν αμοιβαία και ο Κολοκοτρώνης ρούφηξε από τον Τζορτζ όλα όσα μπορούσε να του μεταδώσει. Είχαν και κάτι άλλο κοινό. Ο Τζορτζ ήταν κουάκερος στην πίστη, όπου πίστευε κυριολεκτικά στο ούφο νεύσης του Δεκαλόγου. Οι κουάκεροι ήταν και είναι ένθερμα φιλερινιστές. Φώνευσε ο Τζορτζ μόνο για δύο ιδανικά, την πατρίδα του, την Αγγλία, και για την ελευθερία. Ο Κολοκοτρώνης δε, θέλω να το επισημάνω αυτό, και αν κάποιος από τους εκλεκτούς εδώ πέρα συνομιλητές διαφωνεί, θα ήθελα να το μάθω,
σε καμία από τις πηγές που έχω διαβάσει τόσο εγώ, όσο και άλλοι μελετητές της ιστορίας του 21, δεν αναφέρεται ότι έχει σκοτώσει άνθρωπο. Ενεργητικά τουλάχιστον, ο ίδιος, σε πηγή αυτών. Ήταν βαθύτατα χριστιανός και ευσεβής. Και ακόμα και για τη μία διαταγή που έδωσε για να σκοτώσουν κάποιον συγκεκριμένα, τον Ενέκο, ζήτησε μετά συγχώρεση. Στα χρόνια της εξορίας του από το Μοριά, συναναστρεφόμενος ανθρώπους από τις μεγάλες δυνάμεις, συνειδητοποίησε και κάτι άλλο. Ότι όταν οι μεγάλες δυνάμεις δεν χρειάζονται τους Έλληνες, τους παρατάνε. Και αυτό ήταν το μεγάλο ξύπνημα. Η συνειδητοποίηση δηλαδή, ότι όταν δεν συμπίπτουν τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων με τα ελληνικά, τότε δεν μπορεί να υπάρχει συμμαχία. Αλλά ο αγώνας δεν θα γινόταν από τους ξένους. Η απελευθέρωση θα ερχόταν μονάχα από τους Έλληνες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε σχηματίσει όλα αυτά τα χρόνια τη λαχτάρα για απελευθέρωση σε συγκροτημένη εθνική συνείδηση. Έτσι εξηγείται και το γεγονός, όπως υπόθηκε προηγουμένως, ότι απέτρεψε τους οπλαρχηγούς να σκοτώσουν τους κοτσαπάτησιδες, ούτως ώστε να μην τους αποκαλέσουν διακοβίνους ή καρμπονάρους. Διότι αν γίνονταν κάτι τέτοιο, η Ιερά Συμμαχία θα έβρισκε το πάκτημα ώστε να χαρακτηρίσει την ελληνική επανάσταση κοινωνική ή ταξική, όπως λένε κάποιοι. Και όταν το είχαν κάνει, θα σας θυμίσω ότι στην Ιταλία είχαν καταπνίξει τις επαναστάσεις. Αυτή την αντίληψη ο Κολοκοτρώνης δεν τη σχημάτισε έτσι, από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά ήταν η ένθετη του τάση να συναναστρέφεται και να εκτιμά ισορροπημένους χαρακτήρες και λαμπρά μυαλά όπως ο Καποδίστριας. Πέραν όμως της αναγνώρισης του διεθνούς πλαισίου στο οποίο κινείται η Επανάσταση, είχε απόλυτη συνέστηση ότι η Ανασύσταση δεν ήταν μια απλή επαναφορά ενός ρομαντικού αρχαίου κόσμου, τα φώτα του οποίου θαύμαζαν οι ξένοι. Όχι, δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν η παληθονόρθωση μιας υπερχιλιατούς αυτοκρατορίας που είχε αλωθεί, της Βυζαντινής. Όταν συναντήθηκε μαζί με τον Χάμιλτον, του διεμήνησε ο τελευταίος να κάνει συμβιβασμό με τους Τούρκους υπό την μεσητεία της Αγγλίας. Ο Κολοκοτρώνης του απήντησε: «Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Ελευθερία ή θάνατος». «Εμείς», λέει ο Κολοκοτρώνης, «καπετάν Άμιλτον, ποτέ συμβιβασμό δεν έκαναμε με τους Τούρκους. Άλλους έκοψε, άλλους εσκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς εμείς, εζούσαμε ελεύθεροι από γενιά εις γενιά. Ο βασιλές μας εσκοτώθη. Καμία συνθήκη δεν έκανε. Η φρουρά του είχε παντοτινό πόλεμο με τους Τούρκους και δύο φρούριά του ήταν πάντοτε ανυπόκτατα». Και το ρωτάει ο Χάμιλτον: «Ποια είναι η βασιλική φρουρά του, ποια είναι τα φρούρια?» «Η φρουρά του βασιλέως», απαντάει ο Κολοκοτρώνης, «είναι η λεγόμενη κλέφτη, τα φρούρια η μάνη και το σούλι και τα βουνά». Ο Κολοκοτρώνης είχε πλήρη επίγνωση της ιστορικής κληρονομιάς. Ο βασιλιάς στον οποίο αναφερόταν, που δεν έκανε καμία συνθήκη με τους Τούρκους, ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Και έτσι καταλαβαίνουμε τη χρησιμότητα των μύθων, διότι χωρίς μαρμανωμένο βασιλιά δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε 400 χρόνια. Η θυσία του κράτησε τη δάδα πειρακτωμένη όλα αυτά τα χρόνια. Ο Χάμιλτον κατάλαβε πολύ καλά, γι' αυτό και δεν ξαναμίλησε. Η ενωτική προσωπικότητα του Κολοκοτρώνου, η φήμη του που προηγείται, η στρατηγική του ιδιοφία, αλλά και το θεϊκό κάλεσμα, εκ του οποίου έγινε η μέθεξη ώστε να είναι πλήρως πεπισμένος ότι ο Θεός είχε βάλει την υπογραφή του για την ελευθερία της πατρίδος και δεν θα την έπαιρνε πίσω, τον κατέστησαν άτυπο αρχηγό της Επαναστάσεως. Όταν ήταν παιδί, έπρεπε να δουλεύει για να ζήσει τη μάνα του και τα αδέρφια. Κάποια μέρα, φορτώνοντας ένα γαϊδούρι ξύλα, μπήκε στην Τρίπολη για να τα πουλήσει. Το γαϊδούρι πάτησε μία λακκούβα με βρωμόνερα και πιτσίδισε ένα Τούρκο που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο. Εκείνος, με την αυτοδικαιωτική ισχύ του δυνάστη απέναντι στον υπήκο, χαστούκησε τον μικρό Κολοκοτρώνη με οργή. Ο μικρός δεν έβγαλε καρδιά, δεν είπε τίποτα. Έφυγε από την Τρίπολη και δεν την ξαναεπισκέφθηκε. Γύρισε μόνον ως απελευθερωτής. Χιλιάδες Τούρκοι εσφάλισαν στην Τρίπολη.
από τους Έλληνες επαναστάτες, επιστρέφοντας οι τελευταίοι πόσα και πόσα χαστούκια και ατιμώσεις, ενθυμούμενοι τόσους και τόσους νεκρούς ανάμεσα στις οικογένειές τους, τόσο στις μικροεπαναστάσεις που γίνονταν κάθε 30 χρόνια, μέχρι τα ορλοφικά. Ναι, χιλιάδες τούτοι. Ξέρετε εσείς καμία επανάσταση μήπως που να γίνεται με τσάι και μπισκότα? Όχι. Οι επαναστάσεις γίνονται με μολύβι και μπαρούτι, φτιάφι και φωτιά. Πάνω από 300.000 Έλληνες, και αυτός είναι ένας μετριοπαθής αριθμός, σκοτώθηκαν στον αγώνα. Το άλογο του γέρου από τα τείχη ως τα Σαράγια δεν πάτησε εκεί. Εισερχόμενος στην Τριπολιτσά, διέταξε να κόψουν τον μεγάλο πλάτανο, στον οποίο πλήστοι όσοι συγγενείς του, φίλοι του και συνέλληνες είχαν κρεμαστεί από το δυνάστη. Η ομιλία μου σήμερα δεν είναι για τη στρατιωτική ιδιοφυΐα του, για αυτά ίσως είναι άλλοι καταλληλότεροι να μιλήσουν από μένα. Η ομιλία μου έχει επικεντρωθεί στην προσωπικότητα του Ανδρός. Τον Κολοκοτρώνη τον κυνήγησαν οι Τούρκοι, οι εχθροί του πατέρα του, ο ίδιος του ο συμπέθερος, ο φθόνος των πλουσίων Ελλήνων αρχόντων, ιδίως μετά την άνοιξη της Τριπολιτσάς, ήταν μεγάλος. Έφτασαν στο σημείο να τον εμποδίσουν να καταλάβει την Πάτρα, διότι έτρεμαν ότι η έγκλη που είχε αποκτήσει θα τον καταστούσε απόλυτα κυρίαρχο. Και στα Δερβενάκια φυσικά επίτηδες δεν τον βοήθησαν οι προϊστοί. Έχασε το γιο του Πάνου στον εμφύλιο Σπαραγμό. Καταρακωμένος όπως ήταν από το χαμό του γιού του, τον συνέλαβαν και μετά από μία δίκη παροδία τον φυλάκισαν στην Ήδρα. Ποιον τώρα? Τον ήρωα των Δερβενακίων, του Βαλτετσίου και της Τριπολιτσάς. Δεν τράπηκαν να του βάλουν ένα στημένο όχλο κατά τη μεταγωγή του προς την Ήδρα, ο οποίος του πέταξε από φάγια και πέτρες. Αλλά είχαν το θράσος να τον βγάλουν από τη φυλακή για να του σώσει από τον Ιμπραήμ. Το κάλεσμά του τον οδήγησε να αφήσει πίσω όλα αυτά που του είχαν κάνει και έσωσε την Επανάσταση. Όχι τα κλαριά να μας κόψεις, όχι τα δέντρα, όχι τα σπίτια που μας έκαψες. Μόνο πέτρα πάνω στην πέτρα να μην μείνει, εμείς δεν προσκυνούμε. Μόνο ένας Έλληνας να μείνει, πάντα θα πολεμούμε και μην ελπίζεις πως τη γη μας θα την κάνεις δική σου. Βγάλ το από το νου σου. Αυτή ήταν η απάντηση του Κολοκοτρώνη στον Ιμπραήμ. Τον ενδιέφερε η Ανάσταση της πατρίδος και όχι τα ανθρωπάκια που τον πολεμούσαν επειδή φοβούνταν ότι δεν θα πιούν τον νέκταρ της μελλοντικής εξουσίας. Τον φυλάξε και δεύτερη φορά, πάλι σε μια δίκη παροδία. Ο μοναδικός λόγος που δεν εκτελέστηκε, να σας θυμίσω, ήταν ο Τερτσέτης και ο Πολυζωήδης. Γι' αυτό και κοσμούν την πρόσωψη του δικαστικού Μεγάλου Τρυπόλεως και απέναντί τους δεσπόζει το άγαλμα του έφηβου Κολοκοτρώνη. Λίγο πριν πεθάνει, πρέπει να διαισθάνθηκε το θάνατό του και γύρισε όλη την Πελοπόννησο για να χαιρετήσει το Μοριά, όπως είπε. Ασπάστηκε παλιούς συναγωνιστές και φίλους του, συγχώρεσε και συγχωρέθηκε. Η μεγαλοψυχία του ήταν τέτοια που λέγεται ότι συγχώρεσε ακόμα και τους δολοφόνους του γιού του. Συγχώρεσε ακόμα και αυτόν, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Σκοινιά, που πίεζε μανιωδώς για την εκτέλεσή του. Στο σπίτι που έμενε στο τέλος της ζωής του, στις παρυφές της Πλάκας, όταν αποφάσιζε να βγει και να διασχίσει στον δρόμο, σταματούσε η κυκλοφορία και όλοι έβγαζαν τα καπέλα τους προς αναγνώριση της ιερότητάς του. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1843, μετήκησε εις την αιώνια Ελλάδα, αφήνοντάς μας ελεύθερους από το ζυγό. Μπορεί ο Θοδωράκης μας να μην είναι τόσο γνωστός παγκοσμίως όσο ο Αχιλλέας, ο Λεωνίδας ή ο Μεγαλέξανδρος, αλλά για εμάς είναι η πραγματική μας πατρική φιγούρα και τους λόγους μπορούμε να τους συναισθανθούμε μόνο εμείς, οι Έλληνες. Ευτυχώς έφυγε αναγνωρισμένος για την τεράστια αξία του εν ζωή. Κάπου από τα πόδια του, στον τάφο του, τοποθετήθηκε μια τουρκική σημαία, διότι πέταξε μια αυτοκρατορία που εκτινόταν από το Δούναβιο στον Νείλο και από τον Περσικό κόλπο στον Ατλαντικό. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
σε τελική ανάλυση, είναι ο καλύτερος μας εαυτός. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε.